Στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα αιμοκαθερόμενου ο οποίος να έχει ασθενήσει από τον κορονοϊό. Και αυτό οφείλεται στους κανόνες ασφαλείας και στα αυστηρά πρωτόκολλα που έχουν πάρει όλες οι μονάδες τεχνητού νεφρού. Από πριν ακόμη πάρει τα μέτρα η κυβέρνηση και η πολιτεία, ακόμα πριν κλείσουν και τα σχολεία, υπήρχαν αυτά τα αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία ξεκίνησαν σταδιακά σιγά σιγά και νομίζω ότι λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε μείνει χωρίς κανένα κρούσμα και γι' αυτό ακριβώς επειδή είδαμε και τις εικόνες από το Θριάσιο λίγο πριν, με αφορμή και αυτό να ευχαριστήσουμε όλους τους νοσηλευτές μας. Πραγματικά έχουν δώσει τα πάντα για να μας προστατεύσουν και να προστατεύσουν όλους τους ανθρώπους που βρισκόμαστε μέσα σε μια μονάδα αιμοκάθαρσης. Γιατί την ίδια στιγμή μπορούμε να βρισκόμαστε και 15 και 20 άτομα, ανάλογα τη δυναμικότητα που έχει κάθε μονάδα αιμοκάθαρσης. Έτσι λοιπόν, με πολύ αυστηρότητα τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι πάντα από πάνω μας για να μας βοηθήσουν Τηρούνται όπως τα πρωτόκολλα, μπορούμε. άρα να φανταστώ ότι έχει ελαχιστοποιηθεί, έχει μειωθεί ο φόβος των αιμοκαθαρώμενων, τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο Κρήτης, από όσο μπορεί να γνωρίζεις και εσύ, γιατί συναναστρέφεσαι καθημερινά με άτομα. Θέλω να μου πεις λίγο τις διαδικασίες. Δηλαδή, πάει ένας αιμοκαθαρώμενος στο νοσοκομείο, γίνονται ειδικοί έλεγχοι όσον αφορά, ας πούμε, την θερμομέτρηση, για να υπάρξει Έτσι. μια ασφάλεια σχετική, ας πούμε. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει χρειαστεί να γίνει και κάποιο τεστ από αυτά που ακούγονται τελευταία, δηλαδή να σας υποβάλουν σε ένα προαιρετικό έλεγχο μέσω των τεστ που γίνονται για όσους εντοπίζεται, ας πούμε, ο κορονοϊός, ή θα εντοπιστούν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν πρέπει να στείλουμε το απαραίτητο μήνυμα όταν βγούμε, το νούμερο 1 που είναι για όλους τους αιμοκαθερόμενους για να μπορούν να πάνε στη θεραπεία τους. Τη στιγμή που θα φτάσουμε στη μονάδα, θα υπάρχει έξω από το χώρο, έξω από το κτίριο της μονάδας, υπάρχει ένας άλλος χώρος στον οποίο περνάμε όλοι απαραίτητα μόλις φτάνουμε, με απόσταση ασφαλείας βεβαίως. Εκεί υπάρχει ο γιατρός μας, ο οποίος μας παίρνει ένα σύντομο ιστορικό, τι κάναμε τις τελευταίες μέρες δηλαδή, μας κάνει και την απαραίτητη θερμομέτρηση, έχουμε τους κανόνες της αντισηψίας και μετά μπαίνουμε στον κυρίως χώρο της μονάδας. Όλοι μπαίνουμε από μία είσοδο, δεν υπάρχουν άλλες είσοδοι, έχουν κλείσει όλες. Επίσης δεν επιτρέπονται επισκέπτες στο χώρο της μονάδας, ακόμη και στο χώρο που περιμένουν οι συνοδοί μας για να μας πάρουν. Έχουν αποκλειστεί δηλαδή όλοι όσοι θα μπορούσαν να μεταφέρουν κάτι μέσα στο χώρο της μονάδας και μετά όλοι μαζί, σιγά σιγά, ένας-ένας, δύο-δύο, ανεβαίνουμε στο χώρο της αιμοκάθαρσης που κάνουμε τη θεραπεία μας και ξεκινάει η διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Οι νοσηλευτές μας πάντα πριν μπούμε στην αίθουσα είναι ανοιχτές οι πόρτες, οι τουαλέτες δίπλα από την αίθουσα για να πλύνουμε τα χέρια μας και να μας βάλουν αντισηπτικό και να ξεκινήσουμε όλη τη διαδικασία. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε τέτοιους κανόνες γιατί έχουμε μάθει να ζούμε έτσι κάθε μέρα με κανόνες στη ζωή μας, γιατί έχουμε αρκετούς περιορισμούς όπως προφανώς θα γνωρίζουν όλοι. Άρα θεωρώ ότι ένα, δύο, τρεις ακόμα κανόνες ασφαλείας που μπορούμε να πάρουμε τους κάνουμε για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε ασφαλείς, αλλά και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι που μας προσέχουν. Το ίδιο ισχύει και για τους μεταμοσχευμένους, Μαρία. Εδώ είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Οι μεταμοσχευμένοι δεν χρειάζεται να μετακινηθούν για να πάνε σε κάποιον νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπου αυτά τα φάρμακα ρίχνουν πολύ την άμυνα του οργανισμού τους, φανταστείτε ότι είναι πολύ πολύ πιο ευάλωτοι στο να μολυνθούν με κάποια ίωση και από τον κορονοϊό. Γι' αυτό λοιπόν όσοι φίλοι, με όσους φίλους έχω μιλήσει είναι μέσα στο σπίτι εδώ και ένα μήνα περίπου και δεν βγαίνουν πραγματικά, μόνο στο μπαλκόνι καταλαβαίνετε, να πάρουν έτσι λίγο αέρα και να ξαναμπούν μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Η φαρμακευτική αγωγή, γιατί έχω και τις πληροφορίες, θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που τα συζητούσαμε σε μία από τις επαφές έτσι, τηλεοπτικές που είχαμε, υπήρχε ένα ζήτημα με τα φάρμακα, με την φαρμακευτική αγωγή των μεταμοσχευμένων. Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερες εξελίξεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, Μάρια.
Να πούμε ότι με την άειλη συνταγογράφηση ναι. όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάρει κάποιο σωστό δρόμο. Ναι. Σίγουρα τα ακριβά φάρμακα που παίρνουν οι μεταμοσχευμένοι και τα οποία μπορούν να προμηθευτούν μόνο από φαρμακεία νοσοκομείων ή φαρμακεία μεγάλων ιδρυμάτων όπως το ΙΚΑ ή ο ΕΟΠΗ, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εκεί, γιατί θα πρέπει να στείλουν κάποιον άλλον να τα πάρει, να μην πάνε οι ίδιοι, να στείλουν κάποιο συγγενή τους ή κάποιο φίλο τους. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρίσκουν τις λύσεις οι συνάνθρωποι μας και οι υπάλληλοι που βρίσκονται εκεί είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σας πω και εγώ ότι χρειάστηκα κάποια στιγμή μία βεβαίωση από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας εδώ στο ΙΚΑ που είναι στον Εσταυρωμένο και επικοινώνησα μαζί τους με ηλεκτρονικό μήνυμα και μετά από 2 ημέρες μου το στείλανε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα και χωρίς να χρειαστεί να πάω εγώ και να παρευρεθώ, που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να πάω. Θεωρώ ότι αρχίζουν πια οι δημόσιες υπηρεσίες να εξοικειώνονται λίγο με αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας και πιστεύω ότι όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν θεωρώ ότι θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και όταν ο κορονοϊός μας εγκαταλείψει. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε. Μάθαμε όντως τι γίνεται και με την καθημερινότητα των υποκαθαρούμενων αλλά και των μεταμοσχευμένων. Εδώ είμαστε βεβαίως και για οτιδήποτε άλλο προκύψει, Μάρια, αν δυσκολέψει κάπου η κατάσταση, αν υπάρξουν κάποια σχετικά κολλήματα, γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Ναι, μεν προσπαθούμε όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να αποφευθούν συνέπειες και αρνητικά στοιχεία του παρελθόντος. Αλλά αν προκύψει κάτι, εδώ είμαστε και είμαστε στο πλευρό σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ. Και εγώ κλείνοντας θέλω να τους προτρέψω όλους να μην ξεχάσουμε το σημαντικό μήνυμα της δωρεάς οργάνων, το οποίο ίσως τώρα λόγω του κορονοϊού να πάει λίγο πιο πίσω. Εμείς είμαστε εδώ για να το υπενθυμίζουμε. Όπως και το μένουμε σπίτι είναι μια πράξη βοήθειας και θελοντική πράξη αλτρουισμού για τους συνανθρώπους, για εμάς τις ευπαθείς ομάδες, έτσι ακριβώς είναι και η δωρεά οργάνων. Είναι μια εθελοντική πράξη, μια πράξη βοήθειας προς τον συνάνθρωπο και πρέπει να την έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας, ό,τι και αν μας απασχολεί. Και ακόμη να ξέρετε ότι το site του συλλόγου μας, το sam.gr, έχει πολλές πληροφορίες για αθλητικές δράσεις και ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε Μάλιστα. κατά τη διάρκεια που είμαστε μέσα στο σπίτι. Και το nephron.gr, ένα νέο πόρταλ για τους νεφροπαθείς που έχει ανοίξει αυτές τις μέρες για να τους βοηθάει με όλα τα νέα. Μάρια, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Και εδώ είμαστε, επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε το συντομότερο.